Με μία αποκάλυψη της Mundo Deportivo για τις προθέσεις της FIFA σχετικά με το ποδόσφαιρο συνολικά και τις αλλαγές τις οποίες επεξεργάζεται και μάλιστα έχει ήδη αρχίσει να δοκιμάζει, που θα αλλάξουν το άθλημα όπως το ξέρουμε έως σήμερα. Αναμφίβολα θα το αλλάξουν. Είναι 5 σημαντικές αλλαγές οι οποίες, όπως είπες και εσύ, δοκιμάζονται σε ένα τουρνουά νέων φιλικές αναμετρήσεις που γίνονται αυτό το καιρό. Αλλά υπάρχει και μια οπτικοποίηση αυτών των πραγμάτων που επεξεργάζεται η FIFA. Αξίζει να δούμε αυτές τις αλλαγές, οι οποίες σίγουρα αλλάζουν το ποδόσφαιρο όπως το ξέραμε σήμερα. Μπασκετοποιείται περισσότερο ή κάτι ανάμεσα σε μπάσκετ. Νομίζω μπασκετοποιείται πολύ, ναι. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή αφορά στο γεγονός ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει καθαρό χρόνο στα 60 λεπτά και όχι τον μεικτό των 90. Σε κάθε διακοπή, φάουλ, πλάγιο, σταματάει δηλαδή ο χρόνος. Αυτό μπορεί να ακούγεται περίεργο, αλλά σε πραγματικούς αριθμούς ο καθαρός χρόνος του παιχνιδιού θα αυξηθεί, διότι μέχρι σήμερα παίζανε περίπου 50 με 53 λεπτά οι περισσότερες ομάδες. Οπότε, αν έχουμε καθαρό χρόνο 60 λεπτά, θα έχουμε περισσότερη μπάλα. Τα πλάγια out εκτελούνται και με τα πόδια, όχι με τα πόδια, μόνο με τα πόδια. Και όχι με τα χέρια. Η μεγάλη αλλαγή που αφορά σε αυτό, μπορούμε να το δούμε στην επόμενη κάρτα, αφορά ότι στις στατικές φάσεις ή στην επαναφορά, ένας παίκτης μπορεί να εκτελεστεί και με το οδήγημα της μπάλας, όχι δηλαδή να ξεκινήσει μια διαδικασία φάσης με μια πάσα ή με μια σέντρα. Μόνος του. Κάποιος μόνος του ακριβώς να πάρει την μπάλα και να αρχίσει να κυλάει. Θα το δείτε και στη συνέχεια στα πλάνα μας. Οι άλλες δύο αλλαγές που επίσης δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα στο ποδόσφαιρο είναι ότι κάποιος ο οποίος θα βγαίνει θα μπορεί να ξαναμπεί. Θα έχουμε απεριόριστες αλλαγές. Μπάσκετ εντελώς και όχι μόνο τις 5 που έχουμε. Και το άλλο επαναστατικό που στα πρώτα φιλικά που το βλέπουμε έχει φέρει μεγάλη διαφορά είναι ότι θα υπάρχει ποινή 5 λεπτών για ένα παίκτη που θα δέχεται κίτρινη κάρτα. Αυτό σημαίνει ότι ενώ παίζει 11 εναντίον 11, κάποιο μπορεί να αποβληθεί για λίγο χρονικό διάστημα, αλλά αυτό να είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Στα πρώτα δύο παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκαν αυτές οι αλλαγές, μπορούμε να δούμε κάπως πώς μοιάζει αυτό το πλάνο. Βλέπετε κάποιον ο οποίος από πλάγιο εκτελεί και φέρνει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Είχαμε 13 γκολ τα οποία σημειώθηκαν. Είναι δεδομένο ότι θα μιλάμε για πιο γρήγορο ρυθμό στο ποδόσφαιρο, αλλά σίγουρα είναι κάτι τελείως διαφορετικό το να μην υπάρχουν προφανώς καθυστερήσεις, το να είναι κάθε φάση επικίνδυνη, δηλαδή ένα ενδυνάμει φάουλ σε καλή θέση μιλάμε, αλλά και το ότι μπορεί να ευνηδιάσεις πάρα πολύ την άμυνα, όπως βλέπουμε εδώ, παίζοντας την μπάλα ουσιαστικά μόνος σου χωρίς να πρέπει να πασάρεις κάπου. Έτσι. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο ξέρουμε. Θα ήθελα να είχαμε τη δυνατότητα και ως τηλεθεατές και γενικά όλο το κοινό να το δούμε έτσι σε πραγματική δράση όλο αυτό το πράγμα πριν η FIFA πάρει τις αποφάσεις της, δηλαδή αν θα μπορούσε να το βάλει σε ένα είδους poll, μια δημοσκόπηση, για να δει τι πιστεύει για το φύλαθλο κοινό. Πάντως μιλάμε για μια πραγματική επανάσταση, η οποία δοκιμάζεται ήδη. Και θα κριθεί μετά το τέλος των φιλικών αυτών αγώνων, αν θα προχωρήσει κάτι τέτοιο ή όχι.